όπου υπάρχει αξιολόγηση, σκληρή αξιολόγηση του ιατρικού προσωπικού. Και τριπλάσια μισή. Και υπάρχει. Και τριπλάσια μισή. Γιατί το ξεπερνάτε αυτό, κύριε Πασπάτη? Μα γιατί? Κύριε Μανουσάκη, δεν μιλάμε σε αμφιθέατρο. Σας παρακαλώ. Τριπλάσια μισή είναι. Είναι τριπλάσια μισή. Γιατί δεν το λέτε αυτό? Μα... ο ειδικευόμενος με 1000 ευρώ, πού θα βρει σπίτι να αλλάζει κάθε 3 μήνες? Είναι ο ειδικευόμενος, το πρώτο θέμα είναι η εκπαίδευση. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο κ. Μανουσάκης αυτό. Ο νέος νόμος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έγινε η αιτία στη διάρκεια της εκπομπής Ωρα Αιχμής να ανάψουν τα αίματα και να ξεσπάσουν αλλεπάλληλοι τηλεοπτικοί καυγάδες. Είναι ασθενείς από τον Άγιο Νικόλαο στο Βενιζέλιο ή στο Παγνί, ενώ μπορούν να αντιμετωπιστούν ιατρικά. Γιατί δεν δουλεύει ο αξονικός τομογράφος, και γιατί δεν δουλεύει, γιατί δεν υπάρχει ακτινολόγος? Ενώ υπάρχουν ακτινολόγοι που θα μπορούσαν στον νομό να βοηθήσουν σε επίπεδο part-time. Πάντη, η πολιτική σας μεταφέρει την ευθύνη του γιατρού και του ασθενή να ψάξει ο μεν γιατρός να βρει χρήματα και ο ασθενής να επιλέξει πού θα θεραπευτεί. Εμείς θα κριθούμε στο αν και κατά πόσο θα υπάρξει ελεκτρική ασφαλή. Είναι χειδαιότητα πολιτική να καλεί τους γιατρούς να κάνουν πλιάτσικο στις τσέπες του κόσμου. Είναι χειδαιότητα. Είναι χειδαιότητα την ώρα της ανάγκης ο κόσμος να έχει το χέρι στην τσέπη και να μπορεί να προσπεράσει ή τη σειρά του χειρουργείου ή τη σειρά στο εξωτερικό ιατρείο. Και δεν είναι μόνο η κυβέρνηση για τον Μπάτση έχει λεφτά να δίνει 1 εκατομμύριο ευρώ για εκπροσώπηση του ταχυδρομικού δομευτηρίου. Για τα σκάνδαλα έχετε λεφτά. Για το Predator έχετε λεφτά. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κύριε. Μα είναι δυνατό. Διότι εγώ, κύριε Δασκαλάκη, όταν εμένα έπαιρνα το 2009 3.750 σαν συντονιστής διευθυντής και μέσα σε 1,5 χρόνο μου πήγε 1.950. Επί Νέα Δημοκρατία. Πώς φτάσαμε? Έτσι ξαφνικά αρρώστησαν οι κριτικοί? Πώς αντιμετώπισε αυτή η κυβέρνηση την πανδημία? Γιατί προχώρησε στην κοβιντοποίηση, επιτρέψτε μου την έκφραση, όλων των δημόσιων νοσοκομείων? Ευτυχώς ήταν αυτή η κυβέρνηση και δεν ήσταν εσείς. Εντάξει. Στον COVID είναι... ευτυχώς. Η ένταση χτύπησε κόκκινο όταν ο Γρηγόρης Πασπάτης υπεραμείνθηκε της πολιτικής της κυβέρνησης στην πανδημία, με αποτέλεσμα να δεχτεί σκληρή κριτική. Την ιατρική την νίκησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Α, δηλαδή εσείς. Την ιατρική την νίκησαν οι γιατροί για την αποτυχία. Η Ελλάδα. Για την αποτυχία και τους γιατρούς. Φταίνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Σας παρακαλώ. Ποια περάσαμε την Ιταλία. Ποια αποτυχία τώρα, τα στατιστικά τώρα. Περάσαμε την Ιταλία. Σας παρακαλώ. Η Ελλάδα για τα δεδομένα της. Για τα δεδομένα της, το ιατρικό... Η μελέτη Λίτρα σας διαψεύδει σε αυτά που λέτε. Οι μελέτες είναι με τι κριτήρια γίνονται. Έχω και εγώ γνώσεις από μελέτες, δεν είμαι μακριά από τις μελέτες.